Στον στοιχεία έρχονται στο φω γύρω από την υπόθεση απαγωγή των δύο δεκάχρονων μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο Καμάρων στην Λάρνακα. Ο 41χρονο νοσηλευτή, ο οποίο συνελήφθη χθε το απόγευμα από τι αστυνομικέ αρχέ, οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακα, στο οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησή του για δύο ημέρε. Αρχικά η αστυνομία είχε αποφασίσει πω ο συλληφθή δεν θα παρουσιαζόταν ενώπιον δικαστηρίου για να εξασφαλιστεί η κράτησή του. Ωστόσο στη συνέχεια οι ανακριτέ τη υπόθεση αποφάσισαν αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να παραμείνει υποκράτηση για να γίνουν οι απαραίτητε έρευνε για την υπόθεση. Στο δικαστήριο τότε αποφασίστηκε η κράτησή του σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Ο 41χρονο φέρεται να ζήτησε από ψυχίατρο να πει στι αρχέ ότι ο δράστης τη απαγωγή ήταν πελάτη του και ότι ήταν αυτό που του συνταγογραφούσε τα ηρεμιστικά χάπια, τα οποία ο δράστη χορήγησε στου δύο μαθητέ την ημέρα τη απαγωγή. Προσπάθησε δηλαδή να επηρεάσει γιατρό και να αναφέρει στην αστυνομία πως παρακολουθούσε ιατρικά τον 35χρονο ύποπτο για την απαγωγή των δύο παιδιών, ενώ στην πραγματικότητα δεν τον παρακολουθούσε. Εναντίον του νοσηλευτή εξετάζεται παράλληλα και υπόθεση παράνομη χορήγηση ηρεμιστικών χαπιών που βρέθηκαν στην κατοχή του απαγωγέα των δύο παιδιών. Τα χάπια εξάλλου που εντοπίστηκαν από την αστυνομία στο διαμέρισμα του 35χρονου στην Λάρνακα φέρεται να του δόθηκαν από τον νοσηλευτή χωρί την απαραίτητη ιατρική συνταγή. Η αστυνομία εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα χάπια αναμίχθηκαν με λεμονάδα που φέρεται ο 35χρονο να έδωσε στα δύο παιδιά να πιούν αμέσω μετά την απαγωγή του. Γι' αυτό όταν οι μαθητέ εντοπίστηκαν σε κατάσταση ύπνωση και σύγχυση. Σημειώνεται ότι μία από τι κατηγορίε που διερευνώνται εναντίον του 35χρονου υπόπτου είναι και αυτή τη περιαγωγή σε κατάσταση ναρκωση. Σε μια άλλη εξέλιξη, το γραφείο έρευνα του ηλεκτρονικού εγκλήματο ολοκλήρωσε τι έρευνέ του στου τέσσερι ηλεκτρονικού υπολογιστέ που κατέσχεσε ω τεκμήρια η αστυνομία στο διαμέρισμα του 35χρονου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ του 35χρονου που παραλήφθηκαν από το διαμέρισμά του μετά τι απαραίτητε έρευνε και εξετάσει, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το επιλήψιμο ή παράνομο τόσο όσον αφορά την απαγωγή των δύο παιδιών, όσο και πορνογραφικό υλικό. Σημειώνεται ότι ο 35χρονο εξετάστηκε από κυβερνητικό ιατρό που διαπίστωσε ότι είχε συνέστηση των πράξεών του, ενώ συνεχίζει να επιμένει ότι διέπραξε το έγκλημα για να ζητήσει λίτρα. Ενώ ισχυρίστηκε μάλιστα ότι έπεσε θύμα τοκογλυφία και δεχόταν εκβιασμού για να εξοφλήσει τα χρήματα τα οποία δανείστηκε. Νεκρό ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην Πάφο, 71χρονο από την Αγγλία.